Τι ράδι. Δεν είναι εκεί, ο Βασιλεύ Ουράνιο. Από Δευτέρα. Λοιπόν. Γιορτάσαμε τις αναλήψεως, λέμε. Και δεν φαντάζομαι να υπάρχει κανείς από εδώ μέσα. Αλλά αυτός που το είπε αυτό είχε τόση απλότητα, λέγες Παΐσιος, όταν ήμουνα στην Εσφυγμένο, ήταν ένας καλόγερος που είχε αγία ψυχή. Και μια μέρα λέει που πείνασε, πίστευε όμως ότι ο ναός, ο καθεδρικός, το καθολικό δηλαδή, της Μονής, που έφερε το όνομα Ανάληψης, λέγανε η Ανάληψης. Ότι είναι Αγία γυναίκα, γράφει στο βιβλίο μας Αγίας Παΐσιος. Και μια μέρα λέει που πείνασε, όπως ήταν λέει μέσα στο μοναστήρι, απλώνει από ένα παραθυράκι το χέρι και λέει Αγία μου Ανάληψη, στείλε μου ένα ψαράκι από τη θάλασσα να φάω σήμερα που πεινάω. Και ο Κύριος το έδωσε, αλλά αυτός είχε την εντύπωση ότι ήταν η Αγία Ανάληψη, θηλυκό γένος. Αλλά είναι η ανάληψη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει εδώ που έχω μπροστά μου ότι ενώπιον των μαθητών αφού τους έβγαλε έξω λέει και στάθηκε στο μέσο, έξω στο όρο, στον ελαιόν. Και στάθηκε στο μέσο των μαθητών, ανέβηκε αφού τους έδωσε την ευλογία του ο Κύριος. Διαβάζω λοιπόν το κομμάτι να δούμε πώς το λέει ο Άγιος. Πραγματικά, σήμερα ο Κύριος όχι μόνο στάθηκε, όπως μετά την Ανάσταση, στο μέσο των μαθητών, γιατί και τότε «στάς εν το μέσο αυτών», είπε «Ειρήνη ημίν», «Ειρήνη την εμήν, είδαμε ημίν», τη δική μου την ειρήνη σας δίνω, όχι του κόσμου, αυτή δεν είναι ειρήνη, αυτή είναι οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, στάθηκε λοιπόν στο μέσο την ημέρα της Αναλήψεως και, αλλά και αποχωρίστηκε από αυτούς. Στη μέση και αποχωρίστηκε. Τους έφυγε από το μέσο. Ενώ τον έβλεπαν, ανελήφθη στον ουρανό και εισήλθε στα αληθινά Άγια των Αγίων. Έχεις να πεις κάτι, υπάρχουν και μία αληθινά Άγια των Αγίων. Τρία μία αληθινά. Ποια είναι? Τρία μία αληθινά Άγια. Λέει εισήλθε, στα Άγια, αποχωρίστηκε και ανέβηκε στα αληθινά Άγια των Αγίων. Άγια των Αγίων. Και το ερώτημα είναι, όταν λέμε αυτά είναι αληθινά, κάποια άλλα δεν πρέπει να είναι αληθινά. Και ποια είναι αυτά? Ναι, κάποια άλλα ήταν σκιά. Που υπήρχαν στη γη, τον όψο γονόντος, ήταν σκιά. Αυτά λοιπόν, όχι ότι δεν ήταν, τα Άγια που έχουμε και εμείς στην Εκκλησία, είναι
το ιερό δηλαδή, Άγια του Αγίου, των Αγίων. Αντίγραφο του ναού που ο Κύριος είχε δώσει στην έρημο στο Μωυσή. Αυτή η σκηνή η μεγάλη, που κατά παραγγελία του Θεού και Πατέρα, φτιάχτηκε και είχε τρία χωρίσματα, ένα για το λαό, ένα για μέσα, ναι, τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Τρία χωρίσματα. Ο τελευταίος έπαιρνε αρχιερέας, μόνο αρχιερέας, άπαξ του έτους. Αυτά είναι τα εν τη γη Άγια και πολύ σωστά είπε. Εικόνιζαν, το πούμε έτσι, εικόνιζαν, προτύπωναν τα Άγια στα οποία μπήκε ο Κύριος στον ουρανό επάνω. Με άλλα λόγια, στο παράδεισο. Και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα. Θα το διαβάσουμε και το πράγμα το δούμε. Και λέει λοιπόν, και ενώ τον έβλεπαν, αναλήφθηκε στον ουρανό και εισήλθε στα αληθινά Άγια των Αγίων. Και κάθισε στα δεξιά του Πατρός, επάνω δεξιά του Πατέρα. Δεξιά δεν υπάρχει, βέβαια. Πιο ψηλά από εκείνο υπάρχει? Όχι. Πιο ψηλά από την καθέδρα. Το θρόνο, θα πούμε αλλιώς, στον οποίο στέκει η Αγία Τριάδα, δεν υπάρχει. Από εκεί και κάτω. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, το αναφέρει νομίζω εδώ, λέει, κάθισε στα δεξιά του Πατρός, πάνω από κάθε αρχή και εξουσία, από κάθε όνομα και αξίωμα που γνωρίζεται και ονομάζεται, είτε στο παρόντα αιώνα, είτε στο μέλλοντα αιώνα. Πιο ψηλά από αυτό το χώρο που ανέβηκε ο Κύριος, κουβαλώντας, θα το πω έτσι, έχοντας αφορεσιά, το πω πιο, το σώμα του ανθρώπινου, το οποίο εθέωσε, δεν γίνεται να υπάρχει. Αυτή είναι η μέρος στα δόξα, αυτός είναι ο παράδεισος. Και εδώ λέει το εξής, εκάθισε εκ δεξιών του Πατρός, του Αποστόλου Παύλου είναι αυτό, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και Πατρός ονόματος και αξιώματος, είτε εν τον ίν αιώνι, είτε εν το μέλλοντι, γινοσκομένου και ονομαζομένου, που το γνωρίζουμε και το διαβάζουμε. Δεν υπάρχει ανώτερο από αυτό. Αυτό έκανε ο Κύριος. Αυτό ονομάζουμε, όπως το διάβασα, ανάληψη. Και όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι το σώμα το ανθρώπινο, κάθε ανθρώπινο σώμα, με τη λήξη της ζωής φυτεύεται, λέει ο Απόστολος Παύλος, το λέει, σπείρεται εμφθορά, εγείρεται συνεργασία, σπέρνεται, δεν λέει θάβεται, και συνεχίζει, εγείρεται ανθρασία, δηλαδή σηκώνεται υπό του Υιού άφθαρτο, όμοιο με εκείνο που ανέβασε στα δεξιά του Πατέρα. Σίγουρα αυτή η ανάληψη του Κυρίου, αυτή η ανάληψη είναι εκείνη ανώτερη από την οποία άλλη δεν υπάρχει. Έχουν γίνει και άλλες ανάληψεις.
Δεν έχω γίνει. Πες το αυτό, ξέρεις. Το είναι προφήτη Ηλία. Ο προφήτης Ηλίας. Ο Ενόχ. Έτσι δεν έγινε. Και κατά έναν τρόπο να πούμε... Ανεργήθηκε όσοι στον ουρανό. Όσοι στον ουρανό. Σαν να ανέβηκε στον ουρανό. Έτσι πράγμα. Και άλλες. Και αναστάσεις. Πολλές αναστάσεις. Λαζάρου, Ιαΐρου, της Χίρας, της Ναΐνου. Και στην Παλαιά Διαθήκη. Και στην Παλαιά Διαθήκη. Προφήτης Ηλίας, ο Αλυσσέρος. Αυτό είναι το πιστρασί του. Αναστάσεις. Αλλά σαν την Ανάσταση του Κυρίου όχι και σαν την Ανάσταση του Κυρίου όχι. Ο Κύριος είναι, έχει το ανώτατο, την ανώτατη δόξα ως προς την Ανάσταση και την Ανάσταση. Και αυτές ακριβώς τις Αναστάσεις θα χαρίσει και σε εμάς όταν έρθει η ώρα και ακουστεί η σάλπιγγα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν ηχήσει η σάλπιγγα, εγερθίσονται οι νεκροί και αναστήσονται οι εν της μημείς. Θα σκοθούν από τα μνήματα. Και τότε, με τη χάρη του Κυρίου, ανεβούν ψηλά στον ουρανό. Όπως ανέβηκε. Θα αναφέρετε στις απάντησες του Κύριου. Έτσι, θα αφήνω για σένα. Τι μεγαλειώδης έκφραση είναι αυτή που ακούμε στην κηδεία. Αρπαγισόμεθα όσοι ζούμε, εκεί λέει. Ναι, εμείς οι περιλυπόμενοι, δηλαδή όσοι ζούμε όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Αρπαγισόμεθα ενεφέλες. Θα μας αρπάξει ο Κύριος, θα μας ανεβάσει. Όχι στα σύννεφα αυτά. Συνεφέλη που ανέβηκε εκείνος. Λέει την ημέρα της Αναλήψεως, το λέει καλά ο Απόστολος Λουκάς, λέει σε νεφέλη ήταν ο Κύριος Καβάλα εποχούμενος. Και η νεφέλη αυτή δεν είναι και η νεφέλη ταξιερχές αρχαγγέλων, τις οποίες δεν μπορούσαν να δουν οι μαθητές. Γιατί το λίγιο, μπορείτε να δούμε το λίγιο, τυφλωνόμαστε. Έτσι και αυτοί έβλεπαν ένα σκοτεινό φως που ήταν η νεφέλη. Και στα Βαρσόλυπα που έχετε πάει εσείς, οι δύο τρύπες που έχετε πάει, βλέπετε τη μεταμόρφωση, τη μεταμόρφωση στην νεφέλη. Την νεφέλη την είδαμε όταν είχε έρθει. Την νεφέλη την είδαμε εμείς και εγώ προσωπικά που το είδα. Ναι. Ήταν όταν είχε πέσει χαμηλά. Χαμηλά. Ναι. Αλλά έπρεπε να φέρει. Νεφέλη ήταν. Ναι, ναι. Διότι οι βελόνες των πεύχων και λοιπά στάζανε υγρασία. Η νεφέλη αυτή προήρθε από την από τα Ρωσόλυμα, ήρθε εκεί πέρα περίπου τις 3 ώρα ξημερώματα. Μόλις τελείωνε η Θεία Λειτουργία, η Θεία Κοινωνία. Συμφωνώ σε όλα λες, αλλά θα έχεις υπόψη σου ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί και επικοινωνεί ο Κύριος για να το καταλάβουμε εμείς. Το καταλαβαίνεις καλά, τι λέω. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γιατί ο άλλος τρόπος είναι να δούμε και να τυπλωθούμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Η παρουσία την κάνει έτσι. Και στο Μωυσή είναι φέλη παρουσιάστηκε. Χνόφος λέει θιέλη, ερμέσο λέει γνώφου και θιέλης. Μέσα λέει σε σύννεφο και σε θύελα. Αυτό που λες εσύ το υγρό, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι φέλη, την ώρα που το είδα εγώ, χάθηκε ο ουρανός. Δεν βλέπαμε ούτε άστρα ούτε φεγγάρι. Καμιά αντίληψη. Αυτό κράτησε μέχρι 8 ώρα το πρωί. Και όταν κατεβαίναμε, μία στροφή, άλλη στροφή, μετά βλέπαμε κάτω. Καμιά αντίληψη. Τίποτα δεν βλέπαμε. Αυτό που θέλουμε να πούμε τώρα εμείς εδώ και που οδηγηθήκαμε σε αυτό που ανέφερε ο Βασίλης τώρα, το λέμε για να καταλάβουμε ότι η νεφέλη, οποιαδήποτε νεφέλη, πρέπει να έχει τη μορφή της νεφέλης, γιατί έτσι μας τα παρουσιάζει η Γραφή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μιλήσει εδώ μαζί μας για να καταλάβουμε τον τρόπο. Να υπάρχει άλλος. Αν το φαινόμενο αυτό είναι μόνο σε εξαγωγούς του... Ναι, καλά.
Στο Θαβόρ μόνο, στο Θαβόρ. Στο Θαβόρ. Ναι, μα δεν μιλάμε για όπου και όπου. Καμιά άλλη ημερομηνία δεν κατεβαίνει. Εκεί μαθητές και την ημέρα τον είδαν να βγαίνει στις Άνοιξες. Γιατί είναι καλοκαίρι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Μην τρώμε το... Λοιπόν. Πραγματικά λέει, κατά τον προφήτη Ιερεμία, ανέλαβε πνεύμα και τον Αβακούν. Ναι. Από τα Ιεροσόλυμα τον πήγε ζώντα στην Βαβυλώνα. Πες το. Από τη Ιεροσόλυμα τον πήγε στην Βαβυλώνα. Πνεύμα τον ανέλαβε, λέει, και τον Αβακούν. Για να έχουμε το μυαλό μου να καταλαβαίνουμε και προχωράω. Τον πήρε, λέει, τον πήρε, πού τον πήγε. Στη Βαβυλώνα πήγε φαγητό στο Δανιήλ. Τι έκανε. Πήγε φαγητό στο Δανιήλ που ήταν το προφήτη. Στο Λάκκο των Λεώνων. Ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε ανάλογα φαινόμενα και παλαιότερα στην Παλαιά Διαθήκη. Αναλήψεως. Αναλήψεως. Λοιπόν, αναλήφθηκε και ο Ηλίας σε πυρηνό άρμα. Και εκεί έχουμε ανάληψη του προφήτη Ηλία. Αλλά ούτε αυτός δεν πέρασε τα όρια της σφαίρας που έχει σχέση με τη γη. Από εκεί και κάτω, ο Κύριος, τέρμα δεν υπάρχει παραπάνω ανέβασμα από εκείνο που έκανε ο Κύριος. Άλλωστε το χωράει και στο μυαλό του άνθρωπου. Λοιπόν, η μετάθεση του καθενός από αυτούς ήταν ανάληψης. Μετάθεση. Ήταν ανάληψης, κύριε Αφήγο. Που τον ανήψωνε από τη γη, χωρίς να τον βγάζει έξω από το γύρο της γης. Δεν βγήκαν έξω από το γύρο της γης. Όπως επέστρεψαν και οι αναστάντες εκείνοι πάλι στη γη και πέθαναν όλοι. Λέει και για τις αναστάσεις. Έκανε και άλλες αναστάσεις ο Κύριος. Παλαιά και Καινή Διαθήκη έχουμε. Έχουμε και την Ταβιθά, έχουμε και... Το λέει για τους νεκρούς που αναστηθήκανε στη... μετά την Ανάσταση. Αναστηθήκανε και λέει πάλι πέθαναν. Πάλι πέθαναν. Δεν έχουμε εκ νέου Ανάσταση, άλλη. Το Κύριο μία είναι Ανάσταση χωρίς επιστροφή στον τάφο μέσα. Αυτό είναι η διαφορά. Και αναλήψεις οι άλλες έγιναν, αλλά δεν έχουν το ανέβασμα εκείνο. Λέει ο Άγιος, και έτσι είναι, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Δεν θέτουμε υποσυζήτηση τα τετελεσμένα της Αγίας Γραφής που είναι κάτω από το Πνεύμα του Άγιου. Τελείωσε. Δεν χωράει στη λογική να θέλει να εξηγήσει αυτά τα πράγματα. Λέει πίστη δεχόμαστε. Και πίστη παρόγγισε ένα Αβραάμ στη γη της Ευαγγελίας. Με πίστη προχωράμε. Όπως δεν έχουν πάει και οι Άγιοι επάνω ως τέλειο, ας πούμε. Δεν έχουν προχωρήσει πάνω. Ναι, σωστό. Μέχρι ισότου πάνω την τελική πληρωμή. Και λοιπόν λέγει το εξής. Ως προς το Χριστό όμως, όπως αφού αναστήθηκε εκ νεκρών, δεν το κυριεύει πλέον ο θάνατος, το Αστόλου Παύλου, θάνατος αυτού, ουκέτη κυριεύει, το λέει στη βάπτιση. Ναι, έτσι και αφού αναλήφθηκε και κάθισε στα υψηλά, ο Χριστός μιλάμε τώρα, κάθε ύψωμα είναι ανώτερο από αυτόν. Και μαρτυρεί σε όλους ότι αυτός είναι ο επάνω των όλων Θεός. Αυτή η θέση που κάθισε στα δεξιά του Πατέρα του δείχνει ότι αυτός είναι ο πάνω από όλους Θεός. Και ο μόνος που ανέβηκε. Ε? Και ο μόνος που ανέβηκε πάνω. Δεν υπάρχει άλλος. Γιατί λέει, ουδείς αναβέβηκε εις τον ουρανό, η μία του ουρανού κατά βάς. Ποιος το λέει. Ο Χριστός ο ίδιος. Πώς το λέει. Πώς το λέει. Και ο Κύριος το λέει. Ναι. 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 Λοιπόν, και αυτό είναι το περίβλεπτο όρος κατά τον Ισαΐα. Αναφέρει κάπου ο προφήτης Ισαΐας ότι είδε το περίβλεπτο όρος. Δηλαδή, το τόπο που κάθισε όταν ανέβηκε ο Κύριος στα δεξιά του Πατέρα. Αυτό είναι το περίβλεπτο όρος. Το καταλαβαίνω τι λέω. Ανέβηκε ο Κύριος στην αναλήψή του στα δεξιά του Πατέρα. Αυτός ο χώρος είναι που είδε ο Ισαΐας, λέει και το ονομάζει
όρος περίβλεπτο. Δηλαδή εξαίσιο, σπουδαίο, πιο ψηλό δεν υπάρχει. Το αναφέρει ο Ισαΐας. Το ίδιο με τις Ισαΐες. Και επάνω από όλες τις κορυφές των λογικών ωραίων. Λογικών. Υπάρχουν βουνά που βλέπουμε και βουνά που μιλάει για τα οποία μιλάει η εγγραφή. Τα οποία δεν είναι βουνά που βλέπουμε με τα μάτια, αλλά βουνά που τα βλέπουν νους και καρδιά. Κάπου δεν λέει ο Κύριος, χαρείτε βουνά, τα βουνά χαίρονται κι αυτά με του Κυρίου το έργο του μεγάλο, αλλά είναι ψυχές που στέκουν ψηλά και τη νιώθουν τον Κύριο, πώς δεν το κάνουμε το πράγμα. Λοιπόν, εκεί στάθηκε λέει, το σώμα, στο όρος εκείνο το περίβλεπτο, στάθηκε το σώμα το δεσποτικό. Το κεφαλαίο γράμμα, δεσποτικό του Κυρίου που πήρε από μας. Σαν Θεός σώμα δεν έχει. Σαν άνθρωπος ο δεσπότης Χριστός πήρε σώμα και στάθηκε στο περίβλεπτο όρος. Πού αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας, που και το ίδιο ο προφήτης Ισαΐας. Οι προφήτες δεν αναφέρουν κάτι που δεν το βλέπουν, που απλώς φωτίζονται και το λένε, βλέπουν και λένε, βλέπουν. Γιατί ήρθε, λέει, διασαρκός, όχι άγγελος, ούτε άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος και μας έσωσε γενόμενος άνθρωπος σαν και εμάς, για μας και μένοντας αναλλοιότος Θεός. Αυτό είναι φράση και του προφήτη Ισαΐα, ακριβώς όπως το πούμε, και του Αποστόλου Παύλου. Πώς το λέει εκεί, Δαβίδ το λέει, ή μόνο ο προφήτης Ισαΐας, ο μεγάλης βουλής, άγγελος, ο κυριοφόρος που φέρνει τη μεγάλη είδηση, πήρε σώμα ανθρώπου και τον έβασε ψηλά εκεί. Όπως κατήρθε, όπως κατέβηκε ο Κύριος, όπως πουλά. Να προσέχω τις φράσεις που αναφέρει. Όπως κατέβηκε, κατήρθε, όχι μεταβαίνοντας. Κοιτάξτε φράση, και εκεί άμα όποιος μπορεί να μου την εξηγήσει. Όχι μεταβαίνοντας, πηγαίνοντας, αλλά συγκαταβαίνοντας. Καταβαίνοντας ότι ήρθε το γέννη των ανθρώπων που λέει και το Μάριο. Ναι, τι ήθελε να πει εκεί, ναι. Είδες που ξέρεις που διαβάζεις τον Μάριο και τα... Τι σημαίνει. Συγκατάβαση, δηλαδή. Μια λέξη άλλη πιο... Αυτό που είπε, αυτό που καταλαβαίνεις είναι. Και μη σκέψε να το πεις. Λέει, όχι μεταβαίνοντας, όχι... Κατέβηκε όχι μεταβαίνοντας. Δεν θα πάω από εκεί, εκεί. Αλλά συγκαταβαίνοντας. Μέχρι Σάδου, ταμείων. Δηλαδή, ταπεινώθηκε, αυτό σημαίνει συγκατάβαση. Εγκληματικός δηλαδή. Συγκαταβαίνοντας. Όχι με τι ωραίες εκφράσεις που λέει ο Γρηγόριος. Όχι κατεβαίνοντας, αλλά συγκαταβαίνοντας. Δηλαδή, ταπεινούμενος, και αλλιώς το λέει, εαυτόν εκένωσε, μορφή δούλου λαβών λέει, άδειασε τη θεότητά του, κατά έναν τρόπο, ναι, και φόρεσε το ανθρώπινο σχήμα λέει. Και έγινε, λέει, έως θανάτου άνθρωπος. Θανάτου σταυρού. Αυτό είναι το συγκαταβαίνοντας. Υπήκοντας. Ναι, αυτό είναι το συγκαταβαίνοντας. Ναι, ταπείνωση, μεγάλη. Δεν είναι, υπάρχει κάτι άλλο. Θα το δούμε και λίγο παρακάτω. Και θα πάμε πολύ, λίγο, για να το καταλάβουμε. Για να μας δείξει τι σημαίνει και ανάληψη. Αφού μας δείχνει προηγουμένως του Κυρίου τη συγκατάβαση, με κεφαλαία γράμματα, τη ταπείνωσή του, το κατέβασμά του με το θάνατο στον Άδη, λέει τώρα παραπέρα, πάλι όχι μεταβαίνοντας, αφού λέει έκανε συγκατάβαση, ταπεινώθηκε, κατέβηκε στον Άδη μαζί με τους νεκρούς για να πάρει τα λάφυρα. Κάπου εκεί η υμνολογία στη Μεγάλη Παρασκευή, κατήρθε με χρυσάω ταμείο, λέει. Έτσι, και έκανε λέει λαφυραγώγηση. Δηλαδή, πήρε ο Κύριος λάφυρα από τον Άδη. Τις ανθρώπινες ψυχές που σώθηκαν. Που του είπανε, πού ήσουν, Χριστέ, σε περιμέναμε, αυτές τις πήρε όλες. Δεν τις άφησε κάτω.
Έτσι. Λοιπόν, και λέει τώρα εδώ πέρα, παρακάτω, όπως κατέβηκε, όχι μεταβαίνοντας ή κατεβαίνοντας, έτσι επανέρχεται πάλι, ξαναγυρίζει πάλι, όχι μεταβαίνοντας με τη θεότητα, δεν ανέβηκε λέει με τη θεότητα, αλλά ενθρονίζοντας, προσέξτε το, και κάθεσε στα δεξιά, ενθρονίζοντας, βάζοντας στον θρόνο, αλλά σαν Θεός ήταν στον θρόνο. Τι ανάγκη είχε να πάει πάλι στον θρόνο αφού δεν χωρίστηκε ποτέ από τον θρόνο. Δεν χωρίστηκε ποτέ. Και που κατέβηκε ήταν με τον πατέρα του, και που ανέβηκε, ανέβησε, ήταν πάλι πριν κατέβει, αλλά ανέβασε λέει, εκεί ενθρονίστηκε, λέει, ενθρονίζοντας άνω τη φύση μας που ανέλαβε ανθρώπινη, την πήρε την ανθρώπινη φύση. Ανθρώπινη φύση. Ξέρετε κάτι, όταν τα διάβασα, το διάβασα καθόλου σιγά σιγά, το μυαλουδάκι μου θέλει να τα χωνεύει λίγο για να μπορεί να παίρνει κάτι. Έλεγα, Χριστέ μου, δώσε μας λίγο από το Άγιο Πνεύμα να μπούμε σε αυτό το χώρο μέσα. Να έρθουμε λίγο γύρω-γύρω να καταλάβουμε εκείνα τα πράγματα που μας χάρισες τουλάχιστον και που θα μας χαρίσει στη μέλλουσα ζωή. Έτσι μπαίνοντας μέσα στα νοήματα αυτά, είναι σαν να γεύεσαι το μέλι του Παραδείσου. Το μέλι του Παραδείσου. Γι' αυτό λέει, το θυμάμαι και τώρα μπορεί να το δούμε και παρακάτω, αμέσως με την Ανάσταση λέει, παρουσιάζει τους μαθητάς και τους ζήτησε λέει ψάρι και από Μελισσίου Κυρίου λέει και από Μελίση Κερίου για σύμβολο της λυκύτητας του Παραδείσου. Το αντιλαμβάνεται, δεν ζήτησε κάτι άλλο και του δώσανε, πάρε να φας. Αλλά λέει ένα ωραίος Γρηγόριος ότι δεν το έφαγε σαν άνθρωπος, αλλά θεϊκή ενέργεια ανάρρωσε αυτά τα πράγματα. Mm. Γιατί δεν ήταν, δεν είχε ανθρώπινο σώμα. Mm. Φαινομενικά έδειξε για να πιστέψουν οι μαθητές. Ανθρώπινο σώμα ήθελα, ήταν άφαρτο, δεν είχε πλέον. Δεν μπορούσαν. Συγκατάβασε καρδιά εκεί για να πιστέψουν, γιατί πιστεύω στην Ανάσταση. Μα κανείς τους δεν πίστευε. Λένε οι μαθητές ήταν λέει ευκολόπιστοι. Η γραφή το καταλήγει καθαρά. Παρουσιάστηκε και δεν πίστευαν εκεί. Δεν πίστευαν εκεί, δεν πίστευαν εκεί, δεν πίστευαν εκεί. Μέχρι που ήταν μαζεμένοι και όλοι μαζί του λένε εδώ είμαστε. Και ακουμπήστε με. Λοιπόν, γι' αυτό, αν και πολλές αναστάσεις και πολλές αναλήψεις έγιναν, εμείς δεν εορτάζουμε καμιά όπως εορτάζουμε την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου. Αυτές που έγιναν, ούτε καν τις εγγίζουμε. Όπως εγγίζουμε του Κυρίου. Εφόσον εμείς ούτε μετέχουμε, ούτε θα μετάσχουμε στο μέλλον των άλλων εκείνων αναλήψεων. Εναστάσεων. Λέει, αναλύθηκαν κι άλλοι. Και αναστήθηκαν κι άλλοι. Δεν σε εορτάζουμε. Γιατί εμείς μόνο στην Ανάσταση του Κυρίου θα πάρουμε μέρος και στην ανάληψη του. Μας πήρε, μας ανέβασε. Γιατί αυτή είναι Ανάσταση και ανάληψη της ανθρωπίνης φύσεως. Η ανάληψη του Κυρίου και η Ανάσταση του. Και όχι απλώς της ανθρωπίνης φύσεως, αλλά και του καθενός από εκείνους που πιστεύουν στον Χριστό και επιδεικνύουν την πίστη διέργων. Προσέξτε το αυτό. Δεν φτάνει μόνο να το πιστεύουμε. Mm-hmm. Τα διαβάζουμε, τα λέμε, τα κάνουμε, αλλά πρέπει να υπάρχει μαζί μου το πιστεύω και το έργο. Και το έργο. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό το γίνει ο πατέρας και λένε. Ο ελαιόν το έχω δανείζει Θεό. Και το ελαιόν σημαίνει όχι μόνο χρήμα, η λεμοσύνη υπάρχει μια ποικιλία από λεμοσύνες. Mm. Είτε με λόγο, είτε με χρήμα, είτε με την επίσκεψη στον άρρωστο, είτε με κάποιο άλλο τρόπο ελεμοσύνης. Χωρίς τον έργο νεκράστη. Δεν υπάρχει. Λοιπόν. Γιατί ό,τι έγινε ο Κύριος για μας έγινε και όποιο βίο έζησε, εδώ είναι η ουσία για τη δική μας ανάληψη. Όποιο βίο έζησε,
Για μας τον έζησε. Που σημαίνει, μετέχουμε στο βίο του. Διάβαζα για γράψει ένα χαρτί και όπως γύρω στα βιβλία, τάκ το βρίσκω μπροστά μου. Και λέω, λέει, το αγαθό, το αγαθό. Όποιο και γίνεται το αγαθό. Είναι, λέει, ιδίωμα, ιδιότητα του Θεού. Φυσική ιδιότητα. Την έχει στη φύση του. Όλα τα λαόντα, όλα τα λαόντα, όχι μόνο οι χριστιανοί, όλα τα λαόντα και, και αυτά τα άψυχα ακόμα και οι πέτρες μετέχουν του αγαθού. Γιατί άμα δεν μετήκαν δεν θα υπήρχαν. Από αγαθότητα στέκουν όλα στη ζωή. Λοιπόν, ώστε λοιπόν και όποιο βίο έζησε ο Κύριος, πώς το λέει ο Αστρός Παύλος, υπολυμπάνων εαυτών υπογραμμών, λέει, άφησε τον εαυτό του, πώς το λέει, υπογραμμό σημαίνει τύπο. Ήνατε σύγνωση είναι αυτό, ακολουθήσουμε. Για να ακολουθήσουμε. Παράδειγμα. Το παράδειγμα του. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει όποιο βίο έζησε, για μας τον έζησε. Να το δούμε. Φίλωμε και εμείς να ναι, σπαθήσουμε. Για να το δούμε. Υποδεικνύοντας εμάς δρόμο που επαναφέρει στην αληθινή ζωή. Αυτός είναι ο δρόμος που πάει για τον παράδεισο. Ο βίος του Κυρίου. Και όσα έπαθε με τη σάρκα, για μας τα έπαθε. Για να θεραπεύσει τα πάθη μας. Και για τις δικές μας αμαρτίες οδηγήθηκε σε θάνατο. Και για μας αναστήθηκε και αναλήφθηκε, προετοιμάζοντας εμάς την Ανάσταση, την Ανάληψη, σε απείρους αιώνες. Αυτό, ποιος θα μου το πει. Προετοιμάζοντας εμάς την Ανάσταση, ο Κύριος προετοίμασε σε εμάς την Ανάσταση και την Ανάληψη σε απείρους αιώνες. Χωρίς. Ε? Χωρίς τέλος. Τι να τα ακούω. Χωρίς τέλος λέω. Ναι, για να τη συμπληρώνει εδώ. Αυτό που λες είναι να πώς, πώς το συμπληρώνει. Αιωνίως. Γιατί όλοι οι κληρονόμοι αυτής της ζωής μιμούνται κατά το δυνατό τη πολιτεία, τη ζωή δηλαδή, της επιγής αποστολής του, του Κυρίου. Αυτής δε της μιμήσεως αρχή, μεν είναι μία για μας. Λέει, για να μιμηθεί με τον Κύριο, υπάρχει τρόπος και δρόμος. Η αρχή είναι με το βάπτισμα. Έτσι λέει ο Άγιος εδώ πέρα. Που είναι τύπος το βάπτισμα. Είναι τύπος όσοι Χριστό να βαπτίστηκαν εις τον θάνατο αυτό. Το βάπτισμα μας είναι τύπος, προτυπώνει την ταφή και την Ανάσταση. Γιατί τρεις φορές το βάζει μέσα, τρεις φορές το βγάζει έξω. Το βαπτιζόν μωρό. Μεσό της μέση, η αρχή λοιπόν ξεκινάει με το βάπτισμα, προτυπώνει την ταφή και την Ανάσταση, μέση ο βίος στην αρετή και η διαγωγή κατά το Ευαγγέλιο. Εμείς εκεί πρέπει να βρισκόμαστε. Τέλος δε, η δια των πνευματικών αγώνων νίκη κατά το βαθό μας. Προτυπώνει ο Κύριος με τον τρόπο του πώς πρέπει να ζήσουμε και μας λέει, λέει, εάν μύτης γεννηθεί εξίδωτος και πνεύματος στον νυχτερινό επισκέπτη Νικόδημο, Νικόδημος δεν είναι, αν λέει, δεν, αναγεννηθεί από το Άγιο Πνεύμα και το νερό, που δίνεται σε ευθύνη στη βασιλεία των ουρανών, δεν είναι δυνατόν να μπει μέσα. Καθαρά πράγματα, έτσι δεν είναι. Αυτή είναι η αρχή. Η μέση, λέει, είναι να ζήσουμε ενάρετο βίο κατά το Ευαγγέλιο. Σε όλους τους Αγίους που διαβάζουμε, λέει, έζησε, λέει, κατά τις εντολές του Κυρίου
Ο οποιοσδήποτε Άγιος. Αυτή είναι η πορεία μας. Ναι, ναι, τέλος, δε. Πολεμάμε με αυτόν τον τρόπο τα δικά μας πάθη και τα νικάμε. Που προσενεί την ανώδυνη και ανώλεθρη και ουράνια ζωή. Αυτό φέρνει την ουράνια ζωή. Ή κατά τον παθόν νίκη. Κατά τον παθόν νίκη. Αν ζείτε κατά σάρκα, πρόκειται να πεθάνετε. Οι κατά σάρκα ζώντες, μέλλον αποδείσκουν. Θα πω στον Παύλο το λέω αυτό. Αν δεν θανατώνετε τις πράξεις του, αν θανατώνετε τις πράξεις του σώματος με το πνεύμα, με το πνευματικό αγώνα, θα ζήσετε. Εδώ σας θυμίζει το αγιορείτικο που γράφει στη Μονή του Παύλου. Αν πεθάνεις πριν πεθάνεις. Δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Το γράφουμε παντού. Έχει κάτι άλλο, δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό δεν θα πεθάνεις. Αυτό στην ουσία αυτό είναι. Αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, να σκοτώσεις τον κακό σου εαυτό όσο ζεις στη ζωή, όταν πεθάνεις, δεν μπορεί να πεθάνεις. Ανακροθείς τον παθό που λέει, νέκρος τον παθό. Μας θυμίζει και το ωραίο του Κυρίου. Τι μεγάλη ώρα είναι αυτό που λέει. Κύριε, να πάω να θάψω τον πατέρα μου. Άσε τους νεκρούς. Άσε τους πεθαμένους εκεί πέρα. Άσε τους αυτούς στην γλώσσα, ναι. Άσε τους εαυτόν νεκρούς. Δηλαδή αυτοί που είναι γύρω από τον πεθαμένο τον νεκρό. Όλοι αυτοί είναι πεθαμένοι. Πραγματικά ναι. Ναι. Άσε αυτούς να θάψουν. Έλα μαζί μου, εσύ που είμαι η ζωή, εγώ του λέω. Ξέρετε, ο Κύριος δεν τον άφησε να πάει. Γιατί θα πιάνε τα... πώς θα πάρει η γη, πώς θα πάρω εγώ. Γι' αυτό που σχολιάζουμε, κατάλαβες, τι σου άφησε ένα πεθαμένος, κληρονομιά για να δούμε, θα πιάνε εκείνα και τέρμα η πνευματική ζωή. Επομένως λέει, οι κατασάρκα ζώντες, αυτοί που ζουν εντελώς αρχικά, γιατί έχουμε σάρκα και ζούμε κατασάρκα, αλλά όχι εντελώς, είναι πεθαμένοι, δεν έχουν αιώνια ζωή, δεν βαδίζουν την οδό της ζωής. Γι' αυτό πρόκειται να ημέλουν να πεθάνουν. Και εννοεί εδώ την αιώνια, τον αιώνιο θάνατο. Και όσοι σκοτώνουν, λέει, όσοι σκοτώνουν τα πάθη, με τη δύναμη του πνεύματος, οι καταπνεύμαζόντες είναι εκεί, αυτοί ζουν την αιώνια ζωή και την ανάπτυξη του Κυρίου. Και σε τη σφαίρα αυτή που ανέβασε ο Κύριος Ιησού Χριστός, το δικό μας σώμα. Γιατί λέει, απέθανε ο πλούσιος και ετάφη. Και ετάφη. Χωρίς τίποτα παραπάνω. Τώρα ξέρεις τι μου θυμίζεις. Το παραπέρα. Στείλε το Λάζαρο κάτω. Και τι του είπε μόνο. Ενώ ο Λάζαρος λέει, τι? Δεν πέθανε, δεν ετάφη. Τον πήραν οι άγγελοι στις υπόλοιπους του Αβραάμ. Όχι, αλλά του είπε εκεί, απάντησε ο Αβραάμ και είπε ότι έχουσι, αν θέλουν να πιστέψουν, Μωυσέα και προφήτες. Για τα αδέρφια. Που σημαίνει. Τα βιβλία, βέβαια. Τα βιβλία. Τα εγγραφάς. Τα βιβλία. Από εκεί θα δουν να πιστέψουν. Εάν δεν πιστέψουν, Κύριε, ούτε και ο νεκρός να κατέβει κάτω. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει να πιστέψουν. Είναι μεγάλο πράγμα τώρα. Το θέμα της πίστεως. Προηγείται καλή προαίρεση. Υπάρχει περίπτωση αλλιώς. Πώς. Γιατί ό,τι υπάρχουν μέσα στις γραφές είναι ο Κύριος ο ίδιος που ξεπερνάει τη λογική του ανθρώπου. Πώς το κάνουμε εδώ πέρα. Είναι η αλήθεια. Πίστη αποδέχομαι ό,τι λένε οι γραφές. Και από εκεί και πέρα παίρνω τη μαρτυρία. Δεν με αφήνει έτσι. Δεν με αφήνει έτσι. Λοιπόν. Και τελειώνω. Βλέπετε πως ο καθένας μας, αν θέλει βέβαια, θα γίνει κοινωνός, θα μετέχει δηλαδή της Αναστάσεως και της Αναλήψεως, το βλέπετε αυτόν τον τρόπο. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος και ο κληρονόμος μεν του Θεού και θα είναι και κληρονόμος του Θεού. Συγκληρονόμος δεν του Χριστού, τον Απόστολο Παύλο αυτό. Γι' αυτό χαίρομαι και εορτάζουμε την Ανάσταση και την Ανήψωση και ανέγεση της φύσεώς μας. Προσέξτε, λέει του Κυρίου μόνο, λέει γι' αυτό
χαίρομαι και εορτάζουμε την Ανάσταση. Το σώμα μας ανέστησε ο Κύριος, όχι η θεότητά του, προς Θεού. Και την ανέγερση και την Ανάσταση και την αδίψωση της φύσεώς μας, του σώματός μας που το προσέλαβε με τη γέννηση από την Παναγία και την έναρξη της Αναστάσεως και αναλήψεως του καθενός πιστού προβάλλοντας στο μέσο τα ευαγγελικά λόγια που ακούγονται την ημέρα της αναλήψεως. Δεν θα αναφέρω κάτι παραπάνω. Νομίζω πήραμε η γεύση και από τον Άγιο Γρηγόριο και ζωντανεύουμε αυτόν τον τρόπο. Ξέρετε, αυτό που λέγεται ψυχή, το ποτίζουμε τώρα. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Και κάνει την παρουσία του Κύριος. Δικό του έργο είναι. Δεν είναι δικό μας το έργο αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Θέλουμε και συμμετέχουμε και ζούμε. Πνευματικά, τίποτα άλλο παραπάνω. Θέλω να πείτε κάτι. Δεν σας κουράζω καθόλου. Είναι σαν ένα δεντράκι που το έχεις και το ποτίζεις, το ταΐζεις για να μεγαλώσει. Έτσι και με αυτά τις γραφές και με την εξήγηση η πίστη μας δυναμώνει σιγά σιγά. Έτσι. Είμαστε έτσι πράγματα που δεν. Πώς θα κάνει καρπούς το δέντρο χωρίς βροχή και το τάισμα. Γιατί ο Χριστός αν Θεός ήταν στον ουρανό έτσι κι αλλιώς. Εμείς πρέπει να χαιρόμαστε που ανέβασε τη φύση την αρχική, την ανθρώπινη φύση. Εθέωσε, την εθέωσε, ναι. Την εθέωσε την ανθρώπινη φύση. Λοιπόν, πες το κάτι άλλο ή με τη χάρη του Θεού. Εκεί στο, στην ανάληψη που πηγαίνει που λέμε στα Αεροσόλυμα, στο βράχο επάνω εκεί που ήταν, έχει φύση τα αποτυπώματα των ποδών του Χριστού επάνω στο βράχο. Υπάρχουν τα αποτυπώματα. Είναι ζωντανά. Ναι, ναι. Το ένα το έχουν πάρει, το έχουν κόψει και το έχουν στα Αεροσόλυμα, στο Πανάγιο Τάφο. Και το άλλο μένει εκεί. Βέβαια είναι διάφορο, δεν μπορεί να το δεις, αλλά πρέπει να το προσέξεις καλά. Αλλά τι είναι το αποτύπωμα. Και τα άλλα. Ποια. Και τα άλλα, τα αποτυπώματα, τα έχουμε εμείς στην ψυχή μας. Καλά, αυτό δεν τα έχουμε. Αλλιώς δεν γίνεται. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Απολιόμεθα είναι ειρήνη. Καλό Οκτώβριο τώρα. Και βάζουμε. Καλό Οκτώβριο. Και βάζουμε. Η ανάληψη του Κυρίου. Η ανάληψη του Κυρίου.